Την πολιτική τη διοίκησή του στον τομέα τη οδική ασφάλεια παρουσίασε ο Περιφερειάρχης Ανατολική Μακεδονία και Θράκης, κ. Χρήστο Μέτριο, σε ειδική μερίδα που πραγματοποιήθηκε στην περιφέρεια τη Ξάνθης. Ο κ. Μέτριο ξεκίνησε την ομιλία του παρουσιάζοντα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγεία για τι επιπτώσει που έχουν τα τροχαία ατυχήματα διεθνώ όσον αφορά την απώλεια ανθρώπινων ζώων, την υποβάθμιση του επίπεδου ζωή ατόμων που έχουν εμπλακεί σε ατυχήματα, τη ζημιά σε οχήματα και υποδομέ, τη μείωση τη παραγωγικότητα, το οικονομικό κόστο και άλλα. Ανέφερε ότι το ζήτημα τη οδική ασφάλεια είναι παγκόσμιο και πανευρωπαϊκό και πως η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητά από τα κράτη-μέλη και από τις περιφέρειες την εκπόνηση σχεδίων οδικής ασφάλειας. Ο κύριος Μέτριος τόνισε πως η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έχει εκπονήσει και επικαιροποιεί το δικό της ολοκληρωμένο σχέδιο οδικής ασφάλειας, το οποίο χρηματοδοτεί από το ΕΣΠΑ. Την προγραμματική περίοδο 2014-2020 εντάχθηκαν για χρηματοδότηση 15 έργα οδικής ασφάλειας συνολικού προϋπολογισμού 35,6 εκατομμυρίων ευρώ. Στην Περιφερειακή Ενότητα Εύρου, βελτίωση επαρχιακού δρόμου κομμάρων ελιάς. 3 εκατομμυρίων ευρώ ολοκληρώθηκε. Στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπη, συντήρηση του δρόμου Πανεπιστημιού Πουληγρατινή Αριανά, 2,2 εκατομμυρίων εκτελείται. Βελτίωση του δρόμου Ιασμο Κοπτερό, 5,1 εκατομμυρίων ευρώ, υπογράφεται η σύμβαση. Κατασκευή νέα γέφυρα στο κόσμιο, στην ίδια θέση με τη σημερινή, 2,2 εκατομμύρια ευρώ εκτελείται. Βελτίωση οδική ασφάλεια, Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπη, 1 εκατομμύριο ευρώ εκτελείται. Στην Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθη, παρεμβάσει οδική ασφάλεια στον δρόμο Ξάνθη Τοξότε, 6,4 εκατομμύρια ευρώ ολοκληρώθηκε. Βελτίωση τη επαρχιακή οδού Σιδηνή του και τη Γέφυρα του 3,5 εκατομμύρια ευρώ ολοκληρώθηκε. Στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλα, παράκαμψη ελαιοχωρίου, 1,5 εκατομμύρια ευρώ ολοκληρώθηκε. Στην Περιφερειακή Ενότητα Δράμα, ανακατασκευή του κόμβου, Softex και μετατροπή του σε κυκλικό 900.000 ευρώ εκτελείται. Συντήρηση ασφαλτόστρωση από τη διασταύρωση τη ΒΠΔράμα έω τη διασταύρωση προσβολακά Βόλακα 1,4 εκατομμυρίων ευρώ ολοκληρώθηκε. Βελτίωση τη οδική ασφάλεια από το σιδηροδρομικό σταθμό τη Πλατανιά έω τα όρια του Νομού Ξάνθη 1,2 εκατομμύρια ευρώ υπογράφεται η σύμβαση κατασκευή της γέφυρας Μαρμαριάς, 3,6 εκατομμύρια ευρώ ολοκληρώθηκε. Ανακατασκευή του κόμβου ξηροπόταμου και μετατροπή του σε κυκλικό, 928.000 ευρώ ολοκληρώθηκε. Βελτίωση της οδικής ασφάλειας από την δράμα έως το σιδηρόνερο, 1,3 εκατομμύρια ευρώ εκτελείται. Βελτίωση οδικής ασφάλειας από την διασταύρωση του Βόλακα έως τη μικροκλισούρα 1 εκατομμύριο ευρώ εκτελείται. Στην νέα προγραμματική περίοδο, ο κύριος Μέτριο τόνισε ότι η περιφέρεια διαθέτει ακόμα περισσότερους πόρους και θέτει σε προτεραιότητα 28 έργα οδικής ασφάλειας, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 100 εκατομμυρίων ευρώ. Στην Περιφερειακή Ενότητα Εύρου, κατασκευή γέφυρας Άβαντα, 6 εκατομμύρια ευρώ. Βελτίωση του δρόμου Χιλή Μάκρη, Δίκελα, Αρχαία Μεσημβρία, 4 εκατομμύρια ευρώ. Βελτίωση του δρόμου Αλεξανδρού 14,2 εκατομμύρια ευρώ. Βελτίωση του δρόμου Λευκή Μη στη Χερό Λαγινά Φυλαχτό 4 εκατομμύρια ευρώ. Βελτίωση του δρόμου Μιλιά Κόμαρος Πετροτά Ορμένιο Δίκαιο Σπήλαιο Ελέα 7 εκατομμύρια ευρώ. Βελτίωση του δρόμου από την Αλεξανδρούπολη έως την Εσύμι 11 εκατομμύρια ευρώ. Στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπη ανακατασκευή δρόμου από το Κοπτερό έω τα όρια του Νομού Ξάνθη 6 εκατομμύρια ευρώ. Κατασκευή ποδηλατόδρομου από την Κομωτινή προ τον Οικισμό Κοσμίου και προς το Δημοκρίτω Πανεπιστήμιο Θράκης 4,1 εκατομμύρια ευρώ. Βελτίωση παραλιακής οδού ημέρου Μαρόνιας 8 εκατομμύρια ευρώ. Βελτίωση του δρόμου από Ανατολικό Κόμβο Κομωτινή έω την είσοδο Ροδίτη 6,1 εκατομμύρια ευρώ. Στην Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθη, κατασκευή γέφυρα και κόμβου στο 8ο χιλιόμετρο Ξάνθη Μίνθη, ενδεικτικό 8 εκατομμύρια ευρώ. Κατασκευή κυκλικών κόμβων, μαγκάνων και αυδείρων 1,4 εκατομμύρια ευρώ. Κατασκευή κυκλικών κόμβων μάνδρας μυροδάτου. Ο προπολογισμό θα προκύψει μετά την ολοκλήρωση τη μελέτη. Κατασκευή κυκλικών κόμβων στην Εθνική Οδό στην περιοχή του Ζυγού. Ο προπολογισμό θα προκύψει μετά την ολοκλήρωση τη μελέτη. Βελτίωση των χαρακτηριστικών του δρόμου Ξάνθη Σταυρούπολη. Το κόστο θα προκύψει μετά την ολοκλήρωση τη μελέτη. Και επεμβάσει στην περιοχή Κατολίστη κοντά στι Άνω Θέρμε. Ο προπολογισμό θα προκύψει μετά την ολοκλήρωση τη μελέτη στην περιφερειακή ενότητα Καβάλα, ισόπεδη κόμβη στη Νέα Ηρακλήτσα. 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Βελτίωση διαπλάτηση εξόδου Εγνατίας μέχρι το αεροδρόμιο 1,5 εκατομμύρια ευρώ. Βελτίωση διαπλάτηση επαρχιακή οδού Νέα Πέραμο, Εγνατία Οδό 1,7 εκατομμύρια ευρώ. Βελτίωση οδική ασφάλεια εντό του οικισμού του παλιού του Δήμου Καβάλα 1,6 εκατομμύρια ευρώ. Κατασκευή κυκλικών κόμβων στην είσοδο Ελευθερούπολη και στη θέση Καρολίνα. 1,3 εκατομμύρια ευρώ. Κατασκευή κυκλικών κόμβων στην είσοδο Χρυσούπολη και στην είσοδο τη Κεραμωτή. Ο προπολογισμό θα προκύψει μετά την ολοκλήρωση μελέτη. Βελτίωση δρόμου Χρυσούπολη, Ερατινό, Αεροδρόμιο. 2 εκατομμύρια ευρώ. Στην Περιφερειακή Ενότητα Δράμα, κατασκευή νέα γέφυρα ποταμού Αγκίτη 6,5 εκατομμύρια ευρώ. Βελτίωση του δρόμου Δράμα Ξάνθη από τη γέφυρα Μαρμαριά έω την Πλατανιά 6 εκατομμύρια ευρώ. Κατασκευή κυκλικού κόμβου στη Βιπέ Δράμα 800.000 ευρώ. Κατασκευή κυκλικού κόμβου στη Διασταύρωση τη Νότια Παράκαμψη τη Δράμα με την Επαρχιακή Οδό Δράμα Καλαμπακίου 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Βελτίωση του δρόμου προς το Τσάνι κάτω Νευροκόπη, εξοχή, εκτιμόμενος 6 εκατομμύρια ευρώ. Στη συνέχεια πήρε το λόγο αντιπεριφερειάρχης υποδομών κ. Μιχάλης Αμυρίδης, ο οποίος μίλησε για το πλαίσιο σχεδιασμού των δράσεων στον τομέα της οδικής ασφάλειας, ενώ στέλεχο της ειδική υπηρεσία διαχείριση του προγράμματος Ανατολική Μακεδονία Θράκη παρουσίασε τα αποτελέσματα της πρώτης φάσης του σχεδίου οδικής ασφάλειας τη περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2021-2027